της ΕΡΤ 1 και στην επόμενη μέρα τον Υπουργό των Εξωτερικών της Ελλάδος, τον κύριο Νίκο Κοτζιά. Κύριε Υπουργέ, ευχαριστώ πολύ που είστε απόψε εδώ. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση και ευχαριστώ τους ιατές μας που ελπίζω να ξεγρυπνήσουν μαζί μας. Θα σας πω μόνο το εξής. Από και τις προηγούμενες ημέρες, αλλά από το πρωί, έχω δεχτεί πάρα πολλά τηλεφωνήματα, πάρα πολλά μηνύματα από συναδέλφους οι οποίοι με έμεσο τρόπο διεμού θέλουν να σας υποβάλω κάποιες ερωτήσεις, από πολιτικούς σας αντιπάλους, από βουλευτές και του κυβερνώντος κόμματος, του ΣΥΡΙΖΑ και των Ανεξαρτήτων Ελλήνων. Θεωρώ ότι υπάρχει εξαιρετικά μεγάλο ενδιαφέρον και από άλλα μέσα ενημέρωσης τα οποία παρακολουθούν, γιατί αναμφίβολα μετά από όσα συνέβησαν τα τελευταία 24 ώρα νομίζω ότι όλοι θέλουμε να ακούσουμε τι πραγματικά έχει συμβεί και κυρίως τι θα συμβεί από εδώ και στο εξής. Και να είστε σίγουροι ότι θα μας ακούνε και διεθνώς. Γιατί επειδή όπως ξέρετε μιλάω σπανίως, από πέρσι το καλοκαίρι έχω δώσει μόνο 4 συνεντεύξεις. Θέλουν να δουν με ποιο τρόπο σκεπτόμαστε και πώς αξιολογούμε την κατάσταση. Πριν πάμε όμως στο μείζον θέμα, στο θέμα το ονοματολογικό της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, και επειδή ως ζωντανή εκπομπή, ως live μετάδοση είχαμε εξελίξεις πριν από λίγη ώρα και έχω την ευκαιρία να σας έχω εδώ, οφείλω και θέλω να σας ρωτήσω πώς απαντάτε ως Υπουργός Εξωτερικών, ως Υπουργείο Εξωτερικών, σε αυτή τη θρασίτατη επίθεση που υπήρξε πριν από λίγες ώρες από την πλευρά της Τουρκίας. Διαβάζω, και μάλιστα εναντίον του ίδιου του Πρωθυπουργού, διαβάζω εισαγωγικά: «Η Ελλάδα προστατεύει και υποστηρίζει πραξικοπηματίες, τρομοκράτες, γκιουλενιστές. Θεωρήσαμε ότι ο λόγος του Αλέξη Τσίπρα είναι λόγος ανδρός». Αυτό το είπε πριν από λίγο ο Μπεκίρ Μποσδάγ, κυβερνητικός εκπρόσωπος, και σημειώνει: «Υπάρχει πολιτική κατεύθυνση στην απόφαση αυτή», αναφέρεται στην απόφαση να απελευθερωθούν άλλοι 4 από τους 8 Τούρκους αξιωματικούς. «Υπάρχει», λέει, «πολιτική κατεύθυνση. Νομίζαμε πως ο Τσίπρας τηρεί τις δεσμεύσεις του». Η μόνη δέσμευση που έχει ο Πρωθυπουργός της χώρας είναι να εξασφαλίζει τη λειτουργία κράτους δικαίου στην Ελλάδα. Δυστυχώς διαπιστώνω ότι η μερίδα των Τούρκων πολιτικών δεν μπορεί να αντιληφθεί τη σχέση πολιτικής και κράτους δικαίου. Νομίζω όσον αφορά το περιεχόμενο είναι ανάξιο και απαράδεκτο. Θέλω να κάνω όμως και μια σημείωση ακόμα. Τέτοιες άτοπες δηλώσεις είναι χαρακτηριστικές για αυτούς που κάνουν εξωτερική πολιτική με το βλέμμα στραμμένο στο εσωτερικό της χώρας τους. Εγώ, όπως ξέρετε, και η κυβέρνησή μας και πριν από όλα ο Αλέξης Τσίπρας, κάνουμε εξωτερική πολιτική με το βλέμμα στραμμένο στο πώς αναβαθμιστεί η χώρα διεθνώς και πώς θα λύσει τα προβλήματα που έχει ώστε να δυναμώσει. Σας προβληματίζει το γεγονός ότι στη δήλωση αυτή αναφέρεται κάτι το οποίο μπορεί να ερμηνευτεί με πολλούς τρόπους? Λέει, παραδείγματος χάρη, ότι είναι καθήκον της Τουρκίας να φροντίσει να επιστρέψουν στη χώρα οι κατηγορούμενοι για συμμετοχή στο πραξικόπημα στρατιωτική. Δεδομένου ότι για ένα χρονικό διάστημα, μέχρι να κλείσει το θέμα του ασύλου, οι συγκεκριμένοι αξιωματικοί Τούρκοι θα παραμείνουν σε άγνωστη τοποθεσία υπό δρακόντια μέτρα ασφαλείας στην Ελλάδα. Και με το δεδομένο ότι πρόσφατα στο Κόσοβο είχαμε την παρέμβαση ειδικής ομάδας της ΜΙΤ για μια περίπτωση ανάλογη, όχι ίδια, αλλά ανάλογη, γκιουλενιστών πάλι. Σας προβληματίζει ότι μπορεί αυτή η φράση στην ανακοίνωση να υποκρύπτει πρόθεση των Τούρκων να έρθουν στην Ελλάδα να τους απαγάγουν? Έχω δηλώσει πολλαπλώς ότι η Τουρκία ξέρει πολύ καλά ότι δεν είμαστε ένα από εκείνα εκεί τα κράτη με τα οποία μπορεί να κάνει παιχνίδια. Ότι η Τουρκία ούτε μπορεί να έρθει να πάρει κάποιον από εδώ, ούτε δικαιούται, ούτε θα της το επιτρέψουμε. Νομίζω ότι είναι πολύ σαφής η τοποθέτησή σας και ήδη το είπατε και μόνος σας. Φαντάζομαι ότι η απάντηση αυτή ήδη ταξιδεύει στην άλλη πλευρά του Αιγαίου. Που βρίσκεται σε προεκλογικό αγώνα, ναι. Και εγώ θα έλεγα ότι ο εκπρόσωπος της τουρκικής κυβέρνησης που μίλησε δεν έχει εμπειρία από διεθνείς σχέσεις και μίλησε κάτω από την επιρροή του προεκλογικού της αγώνα, με τρόπο βέβαια απαράδεκτο και απορριπταίο εξ αρχής. Φοβάστε ότι μέχρι τις τουρκικές εκλογές μπορεί να έχουμε και άλλη κλιμάκωση? Εγώ δεν έχω φόβους με την Τουρκία. Την αναλύουμε, την αξιολογούμε και συμπεριφερόμαστε με τρόπο που να υπερασπιζόμαστε τη θέση και τα συμφέροντα της χώρας. Λοιπόν, πάμε τώρα στο θέμα το οποίο αφορά και ενδιαφέρει
όλους τους Έλληνες.